εγώ είπα ότι για μένα είναι αποστολή αυτό που κάνω. Δεν με νοιάζει τίποτα, είναι ελεύθερος. Κανένας δεν μπορεί να με σκοτώσει. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε εσάς να σας πειράξει. Ζητήστε τα δίκαια σας, ενωθείτε. Βγείτε έξω και πάτε τους όλους. Μπορούμε να μην πετύχουμε. Κάντε το αυτό. Κι αν δεν πετύχει, και μπουν οι άλλοι στη μέση, τότε θα έχουμε παρέμβαση. Τώρα γιατί να γίνει παρέμβαση. Οριμάστε. Οριμάστε να πάμε να πάρουμε την Ελλάδα. Είναι όλοι κουλοί, κουτσοί, άχρηστοι. Τι να σου πούνε. Θα βγει ένα κόμμα να πει τι. Πετε μου τι να πει. Αντί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, έχω πρότυπο. Αντά έχει και τράβασε για τράβασε να το δει. Σε μα τι θέλει. Δεν έχει κανεί να σου πει τίποτα. Ένα μπορεί να κάνει. Να ενωθούμε όλοι να πάρουμε την Ελλάδα μα. Μην ψήνεστε, μην ακούτε τίποτα. Όλα τα στοιχεία είναι δίπλα σα. Οι αποδείξει είναι δίπλα σα. Τα έχετε στα χέρια σα. Είστε δυνατοί. Έχετε χρήματα. Αν και τώρα πια δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό όλο το θέμα και δεν είναι οικονομικό. Γιατί είναι ενημένο οικονομικό και ξέρει ότι κάνει. Ζητάω από όλους τους Έλληνες. Ένωση των Ελλήνων. Ας έχουμε θέματα μαζί. Μπορώ να τσακωθώ με τον καθένα σας. Εγώ είμαι οξύθυμος άνθρωπος. Και γρήγορα να μου τα αίματα με εμένα. Όμως για το σκοπό θα σηκωθούμε όλοι να πάμε να τελειώσουμε. Ο σκοπός είναι η μάνα μας, η μητέρα των μητέρων Ελλάδα μας. Αυτό το ταμάρι των Θεών είναι δικό μας. Όχι, δεν θα μας το πάρει κανένας, αλλά θα δώσουμε και τα δείγματα έτσι όπως εμείς θέλουμε. Η ένωση των Ελλήνων είναι γεγονός. Πρέπει σε όλες τις επόμενες μέρες να μαζέψουμε το γρηγορότερο για την Ελλάδα μας.